Ο προϋπολογισμός που έφερε η Νέα Δημοκρατία, κατά τη γνώμη μας, είναι απολύτως συνεπής με το πρόγραμμα, την πολιτική της και τους αντεργατικούς αντιλαϊκού της στόχους. Τώρα, αν πέφτει έξω στην πρόβλεψη κάποιων ρυθμών ανάπτυξης ή του βάθους της ύφεσης που την κατηγόρησαν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, αυτό όσον αφορά την ζωή, την καθημερινότητα και την προοπτική του λαού για τα επόμενα χρόνια έχει δευτερεύουσα σημασία. Αν θέλετε, και ένας πολύ φιλολαϊκός προϋπολογισμός που δεν υπήρξε ποτέ, βέβαια, και ούτε μπορεί να υπάρξει σε αυτή τη Βουλή, μπορεί να πέφτει έξω σε ορισμένες προβλέψεις. Άλλωστε, εκφράζει και τάσεις πρόβλεψης. Όντως, το έργο της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι και εύκολο. Έχει να διαχειριστεί 72 δις. Αυτό, βέβαια, πάει και λίγο μετά την τυπική θητεία της. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές. Και αυτά τα 72 δις, βεβαίως, ένα μέρος είναι δάνειο, αυξάνει το χρέος. Ένα μέρος, έτσι κι αλλιώς, δίνονται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα ταμεία που διαμορφώνονται από τον ιδρώτα κυριολεκτικά και το αίμα όλων των λαών της Ευρώπης και του ελληνικού μέσα εκεί. Αυτά τα 72 δις πέφτουν σε ένα έδαφος όπου θα γίνει πραγματικά μεγάλο μακελιό. Ανάμεσα σε μονοπωλιακούς ομίλους του ίδιου κλάδου, ανάμεσα σε διαφορετικούς κλάδους, παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει το σήμα που πρέπει να πέσει το μεγαλύτερο μέρος των 72 δισεκατομμυρίων. Μακελιό κυριολεκτικά θα γίνει. Και θα υπάρχουν και αφισβητήσεις κυβερνήσεων και θα υπάρχουν και αντιθέσεις, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με αντιθέσεις για το τι συνεπάγονται τα 72 δις για την ζωή της εργατικής τάξης των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Άλλωστε, όλοι επένεσαν, όλα τα κόμματα επένεσαν το Ταμείο Ανάκαμψης. Χειροκρότησαν τα 72 δις που διατίθενται για την Ελλάδα για να ξεπεράσει την ύφεση, τη δίθεν ύφεση που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο δήθεν στον κορονοϊό, χειροκρότησε και τώρα κάνουν κριτική, αφού ξέρουν ότι είναι προκαθορισμένα. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να χαλαρώσει τους δημοσιονομικούς δείχτες, δεν άφησε ούτε την εποπτεία, ούτε είπε «κάντε τα ό,τι θέλετε, μοιράστε τα στους λαούς και λύσε τα προβλήματα των λαϊκών στρωμάτων ή κάντε το Α ή το Β». Αυτά είναι προκαθορισμένα. Είναι προκαθορισμένα. Έκανε ένα βήμα πίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση, έναν ελιγμό σε σχέση με την αυστηρότητα τη δημοσιονομική, γιατί οι ανάγκες σήμερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ξεχωριστών κρατών του κεφαλαίου, με τους ανταγωνισμούς μάλιστα που υπάρχουν με την Κίνα, τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ., έπρεπε να κάνει ένα βήμα πίσω σε αυτό, να χαλαρώσει. Και αυτή τη χαλάρωση των δειχτών οι λαοί της Ευρώπης θα την πληρώσουν. Εμένα πραγματικά, να το πω, μου προκάλεσε έτσι μια ευχάριστη έκπληξη η ομιλία του κυρίου Δραγασάκη. Ήταν οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς το μακιγιάζ των φιλολαϊκών, φιλεργατικών και αντιδεξιών συνθημάτων. Ήτανε μία. Ο άνθρωπος είπε το εξής πράγμα. «Κύριοι, πρέπει να κάνουμε μία διακομματική επιτροπή για να διαχειριστούμε τα 72 δις». Είναι δυνατόν να φανταστείτε να γίνει διακομματική επιτροπή και να είναι το κουκουέ μέσα? Δεν ξέρω αν θα γίνει, ούτε και φαντάζομαι να γίνει, αλλά εμείς έχουμε ριζική κάθετη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την κατηγορούμε ούτε για ανικανότητα, ούτε για, πώς να πω, έλλειψης ολιστικής αντίληψης και κάτι τέτοιο που ακούσαμε από την αντιπολίτευση εδώ στο Βήμα. Η αντίθεσή μας είναι καθαρά. Από τη σκοπιά ότι είμαστε πολέμοι του καπιταλιστικού συστήματος. Από τη σκοπιά του ότι θεωρούμε ότι είναι ανειρήνευτη και δεν μπορεί να υπάρχει ειρηνική συνύπαρξη ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργασία. Ανάμεσα στα μονοπόλια και τα φτωχά λαϊκά στρώματα των μεσαίων στρωμάτων. Όχι γενικά την μεσαία τάξη, η οποία έχει τεράστια διαστρωμάτωση. Και ένα μέρος της δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο σε μια συνύπαρξη, έστω και με κάποιες αντιθέσεις, με τα μονοπόλια. Βεβαίως, δεν αγνοούμε το σχετισμό δυνάμεων. Σε καμία περίπτωση.
Ξέρουμε πολύ καλά ότι πρακτικά δεν μπαίνει σήμερα στην ημερήσια διάταξη η ανατριοπή της αστικής πολιτικής εξουσίας, ούτε η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής. Ωστόσο, λέμε στην εργατική τάξη, εσύ είσαι ο αποκλειστικός παραγωγός του πλούτου. Ο κεφαλαιοκράτης, ο καπιταλιστής είναι σφετεριστής του πλούτου. Και ναι, μπορείς και μέσα στα πλαίσια του αρνητικού συσχετισμού δυνάμεων, με την ορμητική σου αντεπίθεση, με την άνοδο της ταξικής πάλης στην κοινωνική συμμαχία, να περιορίσεις χειρότερα μέτρα. Να διεκδικήσεις όχι αυτά τα ψίχουλα που σου δίνουν ως ελιγμό για να σε ενσωματώσουν και να σε συνηθίσουν σε μια κατάσταση φιλανθρωπίας των κυβερνήσεων, αλλά να διεκδικήσεις κάτι παραπάνω, γιατί στο κάτω-κάτω όταν παλεύεις δεν μπορείς να βάλεις όρια. Εμείς, παραδείγματος χάρη, φέρουμε στη Βουλή τρεις τροπολογίες. Δεν είχαν καμία σχέση ούτε με την εργατική εξουσία. Ήταν τρεις τροπολογίες βελτίωσης της ζωής, σχετικής ανακούφισης των εργατοϋπαλλήλων, των συνταξιούχων, των ανέργων, και απορρίφθηκε. Αλλά εδώ υπάρχει το εξής ζήτημα. Η κρίση, όπως λέτε όλοι, είναι τραγωδία, αλλά είναι και ευκαιρία. Κρύβεται όμως όλοι μέσα στη Βουλή. Ναι, εμείς λέμε είναι, και είναι ευκαιρία για το κεφάλαιο να προχωρήσει σε νέες αλλαγές, μεταρρυθμίσεις, εξυγχρονισμούς. Έχει ανάγκη για το η καπιταλιστική οικονομία από εξυγχρονισμούς για να αντιμετωπίσει τις δικές της αντιφάσεις. Αλλά από την άλλη μεριά, ναι, είναι και ευκαιρία για το λαό να βγάλει πολιτικά συμπεράσματα. Εδώ μέσα 10 χρόνια, από το 2009 μέχρι το 2019, ακούγαμε ότι η κρίση οφείλεται στην ανικανότητα και στη διαφθορά κυβερνήσεων. Το ΠΑΣΟΚ που έσκασε στα χέρια του η κρίση, τα φόρτωσε στην κυβέρνηση Καραμαλή, γιατί λέει φούντωσε τα χρέη κτλ. Στη συνέχεια το ΠΑΣΟΚ τα φόρτωσε. Στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία τα φόρτωσε στο ΠΑΣΟΚ, πήγε και λίγο μακρύτερα, που στήριξε τις προβληματικές που έκανε το κράτος, διεύρυνε το κράτος, τις κρατικοποιήσεις κτλ. Που έκανε το ΠΑΣΟΚ. Που το ΠΑΣΟΚ έκανε κάποιες κρατικοποιήσεις, όπως έκανε και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μετά το 1974. Ο ΣΥΡΙΖΑ, φουλ ηθικοποίηση της προέλευσης της κρίσης και αναγωγή της σε ιδεολογικό δόγμα. Αν αυτό δεν σημαίνει ταύτισή σας στην υπεράσπιση του καπιταλιστικού συστήματος, τι είναι? Μα η κρίση δεν μας εξηγείτε. Εξηγήστε μάλλον στα μέλη σας, στον κόσμο που σας ακολουθεί. Γιατί η κρίση, η καπιταλιστική οικονομική κρίση έρχεται ύστερα από άλματα στην κερδοφορία, ακόμα και αύξηση της λαϊκής κατανάλωσης. Αν και στη λαϊκή κατανάλωση μπαίνουν ταξικά διαφορετικά εισοδήματα, αλλά οπωσδήποτε αύξηση. Και ύστερα από μια ορισμένη σχετική βελτίωση του βιωτικού επίπεδου του λαού. Γιατί έρχεται η κρίση? Ξαφνικά τα κέρδη και τα κεφάλαια εξανεμίστηκαν? Όχι, δεν μπαίνουν στην παραγωγή, γιατί το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα γεννάει την κρίση. Δεν μπορώ να κάνω μια ανάλυση αυτής. Επομένως, η κρίση δεν είναι ζήτημα ικανότητας, ανικανότητας, ηθικής ή ανεντιμότητας, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι φουλ γεμάτο και το αστικό πολιτικό σύστημα και από μίζες και από ανεντιμότητες κτλ. Δεν γεννάει η ανεντιμότητα την κρίση. Δεύτερο ζήτημα. Αυτή η ύφεση που περνάμε σήμερα, που περνάει η ελληνική οικονομία, η ελληνική κοινωνία, είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα του κορονοϊού. Από το 2017, αν θυμάμαι καλά, μπορεί και πιο πριν, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το οποίο έλεγε ναι, θα μπούμε σε τροχιά ανάπτυξης, γιατί η κρίση έχει κυκλικό χαρακτήρα, δεν είναι η μαϊστρία του ΣΥΡΙΖΑ που έκλεισε τον κύκλο της κρίσης. Όμως, βλέπαμε ανεμική ανάπτυξη και επερχόμενο κύκλο κρίσης. Βεβαίως, ο κορονοϊός είναι αλήθεια την επιτάχυνε και ο κορονοϊός είναι αλήθεια τη βάθυνε. Εσείς τώρα μιλάτε για υγειονομική κρίση και τα συν και πλην είναι για το σύστημα υγείας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν προτάσεις, διεκδικήσεις πάλι για το εθνικό σύστημα, όπως λέγεται, υγείας, το οποίο συνυπάρχει με το πλειοψηφικό ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα. Είναι πλειοψηφικός. Εγώ σας λέω, να γεμίσει κρατικά νοσοκομεία η Ελλάδα, ο ιδιωτικός τομέας θα είναι ο μπούσουλας.
Επομένως, ναι, διαφωνείτε μεταξύ σας. Ξέρετε τι μου θυμίζει, είναι μια φυσιολογική, αν θέλετε, διαφωνία. Γιατί η διαχείριση των συμφερόντων, τελειώνω, του κεφαλαίου, μπορεί, έχει διάφορες συνταγές. Μου θυμίζει, άμα μαζέψεις 5 σεφ, μπορεί να σου δώσουν διαφορετικές συνταγές για το πώς θα κάνεις λαγό στη φάδο. Αλλά λαγό στη φάδο θα φας. Είτε με τη συνταγή του ενός σεφ, είτε του άλλου. Αυτές είναι οι διαφορές σας. Τέλος. Υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να το δει ο λαός και θα το δει καλύτερα όταν καταλάβει ότι αυτός είναι ο παραγωγός του πλούτου και ότι δεν μπορεί να συμφιλειώνεται με το καθεστώς της ταξικής εκμετάλλευσης, της ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής και του πλούτου από τους καπιταλιστές. Τι σημαίνει φτώχεια σήμερα? Εγώ τη θυμάμαι, γιατί όπως ξέρετε είμαι πρώτης δεκαετίας του 50. Πώς ήταν η φτώχεια της δεκαετίας του 50, ενώ ήταν ο κόσμος πίναγε στους δρόμους. Τη δεκαετία του 60 λιγότερο. Άλλη η έννοια της φτώχειας στη δεκαετία του 50, άλλη του 60, άλλη του 70. Σήμερα η φτώχεια είναι μόνο η ακραία που υπάρχει και διευρύνεται. Σήμερα η φτώχεια δεν φαίνεται. Μπορεί να έχεις smartphone και να πεινάς και να μην έχεις να πληρώσεις τον νίκη σου. Φτωχός είσαι όταν πέφτουν, όταν γίνονται πλημμύρες και καταστρέφεται το σπίτι σου. Φτωχός είσαι όταν το περιβάλλον είναι αντικείμενο κερδοσκοπίας. Η φτώχεια σήμερα έχει πολλές πλευρές, πάρα πολλές πτυχές. Φυσικά και αυτή έχει διαβάθμιση. Δεν είναι το ίδιο να είσαι άστεγος και να πρέπει να πάρεις το κοινωνικό συσίτιο με κάποιον που μπορεί έστω να βάλει στο τσουκάλι του και να τρώει 5 φορές την εβδομάδα όσπρια. Αλλά η φτώχεια είναι διευρυνόμενη και επομένως, για να τελειώσω, εύκολα μπορεί και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ και τα λοιπά να διαχειριστούν τη φτώχεια. Λέει η Νέα Δημοκρατία, αυξήθηκαν οι μισθοί με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και τα στοιχεία που δίνουν είναι από 4 ευρώ μέχρι 15 ευρώ το μήνα. Σοβαρά, αυτό λείπει από το εισόδημα? Τριψήφιος αριθμός, τετραψήφιος λείπει για να είναι το βιωτικό επίπεδο σήμερα, όχι καλό, αλλά ανεκτό με βάση τις σύγχρονες ανάγκες, τις απαιτήσεις και την προσφορά των εργαζομένων. Ή τα κουπόνια που μοίραζε ο ΣΥΡΙΖΑ στα σούπερ μάρκετ για να πηγαίνει η ακραία φτώχεια. Πολύ εύκολα μπορεί να διαχειριστείτε. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στο εργατικό λαϊκό κίνημα ακόμα και όταν είναι σε υποχώρηση. Γιατί σήμερα εκολάπτονται όλοι εκείνοι οι παράγοντες για την αντεπίθεση του. Αν δεν υπάρξει αντεπίθεση, τα 72 δις, ακόμα και με ανεβασμένους ρυθμούς ανάπτυξης, θα είναι η μεγάλη ταφόπλακα, προσωρινή ταφόπλακα, αλλά ο λαός πρέπει να καταλάβει το εξής πράγμα. Ό,τι και αν ακούει, θα το πληρώσει διπλά και τριπλά. Η πανδημία ήταν μια απόδειξη. Δυστυχώς δεν είναι η μοναδική. Ή δεν θα είναι η μοναδική.